Καλησπέρα σε όλες και όλους. Σήμερα βράδυ, ημέρα Τρίτης. Έχουμε φτάσει ήδη στις 5 του μηνός Οκτωβρίου του 2021 και θα είμαστε μαζί για την επόμενη περίπου μία ώρα, όπου θα σχολιάσουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν στο χώρο του αθλητισμού, ειδικότερα στο χώρο του ποδοσφαίρου. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά, έχουμε να πούμε πολλά και έχουμε να ξεκινήσουμε με ένα πάρα πολύ δυσάρεστο, πραγματικά ένα πολύ δυσάρεστο που συνέβη σήμερα τα ξημερώματα. Ουσιαστικά δεν ξέρουμε αν συνέβη από χτες το βράδυ, αλλά σήμερα τα ξημερώματα πληροφορηθήκαμε για την απόφαση, από ό,τι φαίνεται, και λέω από ό,τι φαίνεται γιατί ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί, ενός πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη και της ομάδας του Απόλλωνα Καλαμαριάς και προσφάτως του Μακεδονικού, του Νίκου Τσουμάνη, να δώσει τέλος στη ζωή του. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, αν και ενώ αρχικά είχε αποκλειστεί η περίπτωση της δολοφονίας, τελικά από ό,τι πληροφορηθήκαμε, εάν δεν γίνει η νεκροτομή αύριο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε με σιγουριά, ενώ η νεκροψία έγινε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε με σιγουριά αν πρόκειται τελικά για αυτοκτονία, όπως είναι η αρχική τουλάχιστον πληροφορία που έχουμε, ή αν πρόκειται για δολοφονία. Για δολοφονία ή για αυτοκτονία. Αυτό είναι κάτι το οποίο φυσιολογικά θα το δούμε μόλις γίνει γνωστή η νεκροτομή. Πιστεύω προσωπικά ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε τώρα που μιλάμε. Νίκος Τσουμάνης, τον οποίον ο Άρης τον αποχαιρέτησε με ένα ιδιαίτερο τρόπο, με ένα βιντεάκι. Παιδιά, για τον Νίκο Τσουμάνη λέω, αν θέλετε ρίξτε το βίντεο που έχουμε του παιδιού να θυμηθεί και να δει και ο κόσμος ποιος ήταν ο Νίκος Τσουμάνης. Αυτός λοιπόν είναι ο Νίκος Τσουμάνης με την κυτρινόμαυρη φανέλα εδώ που φαίνεται. Ένα ξεχωριστό βίντεο από αυτός εδώ ήταν ο Νίκος Τσουμάνης. Ένα παιδί το οποίο δεν είχε δώσει με δικαιώματα τίποτα απολύτως, δηλαδή ήταν από τα πολύ καλά παιδιά. Δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα να το σχολιάσει κάποιος ή τέλος πάντων κάποιος να πει κάτι για αυτόν. Σήμερα έβγαλα τον κύριο Γρηγόρη Κάκαλη στην TV100 στην εκπομπή και το ρώτησα τον κύριο Κάκαλη, το ρώτησα για το θέμα αυτό. Μου είπε ότι είχε κάποια οικονομικά προβλήματα ο Νίκος Τσουμάνης. Και μάλιστα αυτά τα οικονομικά προβλήματα, όπως τουλάχιστον είπε ο κύριος Κάκαλης, προσπαθούσαν να τα λύσουν με κάποιους φίλους γενικά. Προσπάθησαν να τα λύσουν με κάποιους φίλους, αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν να τον βοηθήσουν. Δυστυχώς δεν κατάφεραν να τον βοηθήσουν και έφυγε από τη ζωή ο Νίκος ο Τσουμάνης. Επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να πω με σιγουριά εάν αυτό το οποίο έγινε αν είναι ας πούμε δολοφονία ή αν είναι αυτοκτονία. Είναι για άλλους να μας πούνε τι ακριβώς έχει γίνει. Πάντως το ότι πικραθήκαμε όλοι, το ότι πραγματικά είναι τραγικό το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι οποίοι γνώριζαν τον Νίκο Τσουμάνη, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι τέλος πάντων έπαθαν ένα σοκ. Αυτό δεν μπορεί να αφισβητήσει κανένας. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να ξέρεις, άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Μόνο ο ίδιος, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, γνωρίζει τι έχει γίνει και μπορεί να, ενδεχομένως θα μπορούσε μάλλον, να πει τι έγινε. Αλλά οι τοποθετήσεις διαφόρων γύρω από τον Νίκο τελευταίο διάστημα έλεγαν ότι ήτανε προβληματισμένος, είχε έτσι σαν να είχε πάθει κατάθλιψη, όταν του μιλούσες είχε πάντα σκυμμένο το κεφάλι, τα μάτια κάτω, σαν να σκεφτόταν, σαν να είχε άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσει.
Ήταν ένα παιδί το οποίο δεν είχε δώσει δικαιώματα, το είπαμε αυτό, το σχολιάσαμε πουθενά, όπου και αν έπαιξε, και έχει παίξει και στην Ξάνθη, έχει παίξει και στον Πανθρακικό, έχει παίξει και στην Τρίγλια, έχει παίξει και στον Απόλλων Καλαμαριάς, στον Άρη φυσικά ήταν η μεγαλύτερη ομάδα στην οποία ανέπαιξε. Προσφάτως έκανε συμφωνία με το Μακεδονικό. Μάλιστα ο Γρηγόρης ο Κάκαλης είπε ότι έκανε μια συμφωνία με το Μακεδονικό να παίρνει 500 ευρώ το μήνα και θα παίρνει και άλλα 800 ευρώ δουλεύοντας σε ένα σούπερ μάρκετ. Αυτά μας είπε στην TV 100. Θα φτάνει τα 1.300 ευρώ το μήνα. Ήταν κάπως ικανοποιημένος από αυτό που έγινε. Ο Γρηγόρης Κάκαλης αποκάλυψε ότι μίλησε μαζί του την Παρασκευή και του είπε ο Τσουμάνης ότι χρωστάει χρήματα στον πεθερό του, 24 χιλιάρικα, και ότι θα έπρεπε να τα αποπληρώσει. Του είπε να δώσει το αυτοκίνητο το οποίο έχει, ένα Audi, το οποίο κατήχε ο Νίκος ο Τσουμάνης, θα μπορούσε να πουληθεί 20-22 χιλιάρικα και να ξοφλήσει, αν το πρόβλημα ήταν αυτό. Αλλά το ρώτησε αν πράγματι το πρόβλημα είναι και κάτι άλλο και δεν είναι αυτό ακριβώς μόνο, δηλαδή μόνο τα 24 χιλιάρικα που χρωστούσε σύμφωνα με τον Κάκαλη στον πεθερό του, αν υπήρχε και άλλο, αλλά δεν απαντούσε ο Τσουμάνης, ο οποίος μίλησε μετά με τον Μπούρμπο, τον πρώην παίχτη της ΑΕΚ και του Άρη και του Ηρακλή. Του είπε κάποια πράγματα για κάποια χρήματα που ήθελε στη Βέρεια να στείλει να κάνει να ράνει. Ένα μπερδεμένο θέμα. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτε εδώ. Το λόγο τώρα πλέον έχουν οι αστυνομικές αρχές, κατά πρώτο λόγο, και κατά δεύτερο να ξέρουμε, να δούμε αύριο τι θα γίνει στην νεκροτομή η οποία θα γίνει, γιατί η νεκροψία έγινε και δείχνει ότι ο Τσουμάνης έφυγε από τη ζωή με 4 tie-up, τα οποία κάποιος τα έραψε, αν μπορεί να λεχθεί αυτό, το ένα tie-up μπαίνει μέσα στο άλλο, 4 tie-up τα οποία τα έδεσαν γύρω από το λαιμό του, ή τα έδεσε αυτός ή τα έδεσε κάποιος άλλος. Επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή που μιλάμε ούτε έχει εξακριβωθεί αν έχει αυτοκτονήσει. Όλοι κυλάνε, όλες οι σκέψεις πηγαίνουν προς τα εκεί, αλλά δεν έχει αποκλειστεί 100% η περίπτωση της εγκληματικής ενέργειας. Δηλαδή σας λέω τι ακριβώς βγαίνει από το ρεπορτάζ, έτσι, και εμείς ρωτάμε τους αστυνομικούς συντάκτες, ρωτάμε και τους πολιτικούς συντάκτες για να μας πούνε τι ακριβώς συμβαίνει. Και οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε λένε ότι η αρχική εκτίμηση είναι αυτοκτονία του Νίκου Τσουμάνη, αυτή λέει η πρώτη εκτίμηση, αλλά δεν αποκλείεται και η εγκληματική ενέργεια. Θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά. Θα πούμε για το τι έχει γίνει με το Καφτατζόγλιο και τον ΠΑΟΚ, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό θέμα αυτό, και μάλιστα έρχεται να επιβεβαιώσει εμάς που έχουμε μιλήσει εδώ και καιρό για το θέμα, ότι δηλαδή κοροϊδεύουν τον ΠΑΟΚ, τον κοροϊδεύουν από τα κατώτερα μέχρι τα ανώτερα στρώματα, και τον κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα του, δηλαδή τον κοροϊδεύουν. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Και εκθέτουν και τον Πρωθυπουργό. Εγώ δεν θα πω ότι ο Πρωθυπουργό γνώριζε, δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή για να το πω, αλλά το ότι τον εξέθεσαν αυτοί οι οποίοι είπαν, και μεταξύ αυτών και ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ο κ. Αβγενάκης, που είπε ότι όλα είναι τελειωμένα όλα τα πάντα με τον Καφτατζόγλιο, μην στενοχωριέστε, βγαίνει και νόμος. Ο νόμος είναι που λέει ότι όποιος πάει να νοικιάσει ένα χώρο και λοιπά θα πληρώσει, αν πληρώσει για να γίνουν έργα σε αυτό το χώρο, τότε αυτά τα χρήματα που θα δώσει θα πάνε για να καλύψουν τα ενίκια. Αυτό δεν προκύπτει πουθενά από το έγγραφο το οποίο έστειλε ο Καφτατζόγλιο στον ΠΑΟΚ. Το Καφτατζόγλιο κάνει και διευκρινήσεις. Θα τα μάθετε όλα τώρα. Σήμερα θα τα μάθετε όλα. Πρώτα θα σας πω ότι μαζί μας είναι η S4 Security. S4 Premium Security Services, κορυφαία εταιρεία security στην Ελλάδα, στην Αναγεννήσεως 52 στη Θεσσαλονίκη και Λεωφόρος Ολυμπιονικών 302 στο Νέο Ψυχικό. Στην Αθήνα είναι η S4 Security, υπηρεσίες ασφάλειας, φύλαξης εγκαταστάσεων, περιπολιών, εκδηλώσεων. Δύναμή μας, οι άνθρωποι μας, λέει S4 Security. Νοσοκόμα στο σπίτι, 11311, πενταψήφιος αριθμός χρέωση αστικής μονάδας. Νοσοκόμα στο σπίτι, ανά πάση στιγμή όλη την ημέρα, για μία απλή ένεση και για μεταφορά σε νοσοκομείο ή κλινική, μπορείτε να ρωτήσετε και για τα οικογενειακά προγράμματα και δωρεάν συνταγογράφηση για όσους μας ακούτε. Δωρεάν. Ενώ την πληρώνετε άλλου τη συνταγογράφηση, στη Νοσοκόμα στο σπίτι δωρεάν. Ελαστικά Ζάντες Καπίταλης, πρώτο όνομα σε ζάντες λάστιχα στην Ελλάδα και στη Βόρεια Ελλάδα ειδικότερα. Μαρίνο Αντίπα 43 έναντι Τζάμπο Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ο Καπίταλης είναι εκεί και σας περιμένει για χοντρική λιανική. Είμαστε οικοανταλλακτικοί. Μην πετάτε τίποτα από οικιακές συσκευές οι οποίες είναι χαλασμένες ή ηλεκτρικές συσκευές. Τις φτιάχνει όλες οι οικοανταλλακτικοί.
το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης εθνικής αντιστάσεως 99 στην Καλαμαριά με τηλεφωνικό κέντρο 6907-857-611. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να καλέσετε και να στείλετε την οικιακή συσκευή. Θα γίνει καινούρια στην κυριολεξία. Και Pet Shop 88 είναι το νούμερο ένα pet shop στην Ελλάδα, νούμερο ένα online pet shop στην Ελλάδα. Προσέξτε τώρα, μπορείτε να μπείτε στο petshop88.gr και να παραγγείλετε κάθε τι που θέλετε, αυτό που θέλετε, στις καλύτερες τιμές και να το παραλάβετε εντός 24 ώρων. Και κάτι πολύ σημαντικό, επειδή γιορτάζουμε και μαζί με τα ζώα αυτές τις μέρες, όπως τα ξέρετε, αν έχετε ζώα, και νομίζω ότι είναι κατοικίδια τα οποία πρέπει να τα προσέχουμε πάντα. Να πω ότι 4 έως 6 Οκτωβρίου, συμπεριλαμβάνει τη σημερινή μέρα και η αυριανή, υπάρχει η προσφορά από το Pet Shop 88 σε συνεργαζόμενες φιλοζωικές. 1 ευρώ για κάθε αγορά που κάνετε εσείς, οι πελάτες του Pet Shop 88, μέσω του online. 1 ευρώ πηγαίνει σε φιλοζωικές και είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Μακάρι να το κάναν όλοι αυτό, παιδιά. Μακάρι να το κάναν όλοι. Αν θέλετε, παραγγείλτε στο petshop88.gr να είστε βέβαιοι ότι 1 ευρώ από την παραγγελία σας θα πάει σε φιλοζωικές. Και επίσης, δωρεάν γεύματα σε αδέσποτα σε συνεργασία με την Τζοζέρα Ελλάς Pet Food σε γατάκια και σκυλάκια αδέσποτα. Μόνο το petshop88 το κάνει αυτά και μπράβο τους, πραγματικά. Λοιπόν, έλεγα για το τι ακριβώς συμβαίνει με το καφτατζόγλιο. Προσέξτε, είναι ένα θέμα πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό το καφτατζόγλιο. Πριν από καιρό σας έχω πει από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι παραμυθιάζουν τον ΠΑΟΚ με το καφτατζόγλιο και ότι στο τέλος θα έρθει μια πρόταση η οποία δεν θα λέει ποτέ ότι βάλε 1,5 εκατομμύριο η Βασαβίδη και το 1,5 εκατομμύριο θα αφαιρθεί από τα 3 συνολικά που θα πρέπει να πληρώσεις για τα 3 χρόνια που θα πάρεις το καφτατζόγλιο. Και έτσι έγινε. Και έτσι έγινε. Δεν υπάρχει πουθενά αυτή η πρόταση. Προσέξτε τι έχει γίνει. Πρώτα υπάρχει το δημοσίευμα το οποίο έχουμε για το καφτατζόγλιο. Δείτε το δημοσίευμα για το καφτατζόγλιο. Τι λέει το δημοσίευμα για τον καφτατζόγλιο, το οποίο θα δείξουν οι συνάδελφοι, ελπίζω τώρα να μ' ακούνε και να το δείξουν. Το δημοσίευμα για τον καφτατζόγλιο λέει ότι ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, είναι, ότι ο ΠΑΟΚ είναι, ότι ο ΠΑΟΚ αντιδρά ο Ιβάν Σαββίδης για το καφτατζόγλιο. Αντιδρά και λέει να μην, υπάρξει από το σφίνα.gr, παιδιά, μπείτε στο σφίνα.gr, δείξτε στον κόσμο το δημοσίευμα για το καφτατζόγλιο του Ιβάν Σαββίδη και αυτά τα μηνύματα τα οποία περνάει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Το πρώτο θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι η απάντηση του καφτατζογλίου. Η απάντηση του καφτατζογλίου, η οποία έχει έρθει και δημοσιεύεται αυτή τη στιγμή στο σφίνα.gr και η απάντηση και μάλιστα είναι πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή στο σφίνα.gr και η απάντηση του καφτατζογλίου λέει ότι για να γίνει, λέει, ήμασταν αρμόδιοι, λέει, εμείς. Η σχετική σύμβαση, λέει, και στη συνομιλία αυτή που έγινε σήμερα με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, γνωστοποιήθηκε ότι το σχέδιο σύμβαση είναι πανομοιότυπο με αυτό που εστάλει στην ομάδα Τρίγλια, Ηρακλής δηλαδή. Αυτό είναι το δημοσίευμα. Είναι η ανακοίνωση του καφτατζογλίου αυτή και λέει αυτά τα οποία σας λέω και ότι ξαφνικά ενημερωθήκαμε, λέει, από τον τύπο προλίγου ότι αποφάσισε η ΠΑΟΚ να αφήσει, ο ΠΑΟΚ Β να αφήσει την επιλογή του καφτατζογλίου γιατί είναι απαράδεκτη τελική σύμβαση ότι καταστρατηγεί κάθε προηγούμενη συζήτηση και προφορική συμφωνία κλπ. Τα οποία, λέει, δεν ισχύουν, λέει, χαρακτηριστικά. Και λέει για την φιλοξενία της Α ομάδας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην πρώτη τελευταία παράγραφο, στην τρίτη παράγραφο από το τέλος, στο καφτατζόγλιο. Για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι εργασίες για την κατασκευή της νέας τούμπας, απαιτεί την υπογραφή μιας άλλης ειδικής σύμβασης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή αυτής της σύμβασης είναι η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, όπου θα περιγράφονται με ακρίβεια το σύνολο των εργασιών και των παρεμβάσεων που θα προηγηθούν στο στάδιο και τα τεχνικά δεδομένα πάνω στα οποία θα βαστεί η μελέτη αυτή, καθώς και οι προδιαγραφές του σταδίου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν, αποτελούν το περιεχόμενο της συζήτησης που βρίσκεται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα μεταξύ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, της Επιτροπής Διοίκησης Καφτατζογλίου και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Εδώ, ρε παιδιά, συγγνώμη, αλλά θα μας τρελάνουν αυτοί. Έχει βγει ο Αυγενάκης και ο Αυγενάκης που έχει βγει έχει πει ότι, παιδιά, τα βρήκαμε. Τα βρήκαμε, λέει ο Αυγενάκης. Προσέξτε. Εδώ εσείς ακόμη βλέπετε την ανακοίνωση. Ο Αυγενάκης, λοιπόν, λέει τα βρήκαμε. Αυτοί έρχονται σήμερα και λένε δεν τα βρήκαμε.
χρειάζεται μελέτη. Χρειάζεται, λέει, οικονομοτεχνική μελέτη, την οποία θα πρέπει να την κάνουν και είμαστε, λέει, είμαστε αναρμόδιοι. Δεν μπορούμε, λέει, εμείς να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα. Άρα, σαν να λέει η Επιτροπή Διοίκησης του Καρατζογλίου, ότι ο Αβγενάκης δεν έκανε τίποτα. Σας παραμύθιαζε τόσο καιρό ο Αβγενάκης. Αυτό λέει η Διοίκηση του Καρατζογλίου. Και δεν είμαι εγώ υπεύθυνη, λέει η Διοίκηση του Καρατζογλίου, που πρόεδρος είναι η κυρία Γούλα, η οποία ήταν αντιδήμαρχος επί του κυρίου και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επί Μπουτάρη στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Τώρα τη βάλανε στο Καρατζόγλιο πρόεδρο του Καρατζογλίου. Δεν ξέρω καμιά σχέση αν έχει με τα αθλητικά. Δεν το γνωρίζω και δεν με ενδιαφέρει προσωπικά αν έχει σχέση με τα αθλητικά. Λέει λοιπόν το Καρατζόγλιο ότι ο Αβγενάκης σας παραμύθιασε. Σας παραμύθιαζε τόσο καιρό ο Αβγενάκης που σας έλεγε σας όλους ότι έχει βρει λύση για τον Καρατζόγλιο. Δεν έχει βρει τίποτα. Καμία λύση για τον Καρατζόγλιο. Δεν υπάρχει λύση για τον Καρατζόγλιο. Και έβγαινε ο Υφυπουργός Αθλητισμού και μας έλεγε ότι είναι τελειωμένα όλα και εμείς το κάναμε. Και βγαίνει ο Πρωθυπουργός στην έκθεση, δώσαμε λύση για τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ θα μεταφερθεί στο Καρατζόγλιο και όλα καλά κλπ. Πραγματικά εγώ κάθομαι και σκέφτομαι αυτοί που νομίζουν ότι απευθύνονται. Δεν ξέρω αν έκανε καλά ο Σαββίδης που είπε σήμερα ότι εγώ τελειώνω από το Καρατζόγλιο και ψάχνω να βρω γήπεδο αλλού κλπ. Ξέρει καλύτερα ο Σαββίδης, εμείς δεν ξέρουμε. Ξέρει καλύτερα ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, εμείς δεν γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε όμως, δεν γνωρίζουμε τι σκέφτεται, θέλω να πω. Γνωρίζουμε όμως ότι από όλο αυτό το σκηνικό, ένας ο οποίος παρακολουθεί τα γεγονότα και περιμένει και έχει πει, κύριε, εγώ βάζω τα λεφτά όλα. Πληρώνω το Καρατζόγλιο να το φτιάξω. Γιατί αυτό το γήπεδο έτσι πως είναι δεν μπορεί να παίξει, σας το είπα και άλλη φορά, ούτε πυροσβεστική λιμενικό. Αν πάνε να παίξουν πυροσβεστική λιμενικό φιλικό παιχνίδι, δεν επιτραπεί λόγω μη ασφάλειας. Είναι το γήπεδο, δεν παρέχει καμία ασφάλεια. Και πώς θα πάνε να παίξει ο ΠΑΟΚ εκεί πέρα, αν δεν φτιαχτεί το γήπεδο, και πώς θέλετε να κάνετε 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο από το Σαββίδι, εάν δεν φτιάξετε γήπεδο για να μπορεί να παίξει ο ΠΑΟΚ εκεί. Και αφού δεν έχετε τα λεφτά να φτιάξετε το γήπεδο. Και σας λέει ο Σαββίδης, αφήστε να το φτιάξω εγώ, να το φτιάξω, να κάνω και τις σουίτες, γιατί ο ΠΑΟΚ 3 χρόνια εκεί πρέπει να πουλήσει σουίτες. Πρέπει να πουλήσει, να φτιάξει τα δημοσιογραφικά θεωρία. Δεν του επιτρέπει ο ΕΦΑ να παίξει αν δεν υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο για δημοσιογραφικά θεωρία. Να φτιάξει τα αποδυτήρια. Του είπανε του ΠΑΟΚ να πάει να φτιάξει τα αποδυτήρια πίσω από το Ηρακλή. Ότι δεν θα καταστραφούν τα αποδυτήρια του Ηρακλή. Βεβαίως έτσι είναι το σωστό. Να μην καταστραφούν τα αποδυτήρια του Ηρακλή, αλλά να πάει να φτιάξει άλλα. Βεβαίως σωστό. Λέω ΠΑΟΚ, ναι, θα πάω πιο πίσω. Στη θύρα 10 κοντά. Εκεί που παλιά ήταν τα αποδυτήρια. Θα πάω όλοι σε εκείνο το χώρο ΠΑΟΚ. Αλλά τα αποδυτήρια θέλω να τα φτιάξω όπως θέλω εγώ. Δεν θα βάλω όπως είναι στο γήπεδο το εραστεχνικό, θα βάλω το ξύλο και τα καρφιά να καρφώνουν εκεί πάνω, να αφήνουν εκεί πάνω τα σόβρακά τους και τα παντελόνια τους οι παίχτες. Τι θα γίνει στο 1912-13 στο Βαλκανικό πόλεμο. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται και μόνο με αυτούς οι οποίοι μας κυβερνάνε και είναι ή άσχετοι ή που, εντάξει, κάποιοι το λένε αυτό, ή είναι συγκεκριμένα βαλτοί να δημιουργήσουν οποιοδήποτε πρόβλημα στον Ιβάν Σαββίδη για να τον εξαναγκάσουν να φύγει από την Ελλάδα και από τον ΠΑΟΚ. Εκεί μας οδηγείτε εσείς. Εκεί μας οδηγείτε. Στο να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι πώς θα φάτε τον Ιβάν Σαββίδη, αλλά είναι δύσκολο να το φάει στον πόντιο. Δεν τον τρως στον πόντιο εύκολα. Θα σε φάει αυτός. Έχει πιο μεγάλη τρέλα από σένα ο πόντιος. Και έχει και πιο πολλά λεφτά. Μπορεί να αγοράσει τους πάντες και τα πάντα. Και με αυτό το σκεπτικό, ο Σαββίδης λέει θα πάει να παίξει β' ομάδα στο γήπεδο του Μακεδονικού. Εκεί βασικά πώς θα παίξουν, παιδιά. Θα παίξει ο Μακεδονικός. Θα παίξει ο Απόλλων Πόντου. Θα παίξει ο ΠΑΟΚ Β. Θα παίξει ο ΠΑΟΚ Γ. Θα παίξει ο ΠΑΟΚ Δ. Ποιος θα πρώτο παίξει εκεί πέρα. Για να καταλάβω, γιατί αυτό το γήπεδο τον Νοέμβριο θα έχει τελειώσει από πλευρά χόρτου. Θα παίζουν σε ένα φαλακρό γήπεδο. Να πω λοιπόν ότι θα πάει να παίξει στο γήπεδο του Μακεδονικού και θα ψάξει να βρει, λέει τώρα ο Σαββίδης, ένα άλλο γήπεδο. Άλλο γήπεδο στη Θεσσαλονίκη. Το οποίο να δω να έχει προδιαγραφές. Και σας λέω λοιπόν κάτι πολύ απλό. Το είπα και στο ραδιόφωνο το απόγευμα. Το γήπεδο το οποίο πρέπει να πάει να παίξει ο ΠΑΟΚ λοιπόν, τρέλα εσείς, τρέλα κι αυτή, είναι το ΆΚΑ. Πάνε κάνε πρόταση Ιβάν Σαββίδη και πες εγώ θέλω το ΆΚΑ, γιατί κανένα άλλο γήπεδο δεν με εξυπηρετεί στην Ελλάδα και επειδή θα παίξω και Ευρώπη και θα παίξω και του χρόνου Champions League, θα του πεις Ιβάν Σαββίδη, αυτού του που κάνει τον υπουργό αθλητισμού. Εγώ θέλω έδρα το ΆΚΑ του χρόνου. Όπως το πήρε η ΑΕΚ, η οποία θα πάει στο δικό της γήπεδο, αλλά το ΆΚΑ δεν θα έχει κανέναν εκεί. Θα πάει ο ΠΑΟΚ. Και θα κατεβαίνουν σε κάθε παιχνίδι 35.000 ΠΑΟΞΙΔΕΣ στην Εθνική Οδό. Για να δούμε ποιος θα περάσει καλά και ποιος δεν θα περάσει καλά. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα πει ναι, έχουν δίκιο τα παιδιά,
να πηγαίνουν κάτω στην Αθήνα σαν έδρα. Θα πάει ο Πάοξης. Έχει τέτοια τρέλα ο Πάοξης που θα πάει στο ΆΚΑ, γηπεδούχος δεν θα είναι. Υπάρχει περίπτωση να πάει στα Μάλγαρα ή να πάει πιο κάτω στη Λάρισα ή να πάει πιο κάτω στο Σχηματάρι και να του πούνε πού πας ρε μάγκα, δεν περνάς κυρία Μαρία. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Θα περάσει γιατί είναι γηπεδούχος, έχει πληρώσει, θα έχει το διαρκείας του, θα έχει πληρώσει κανονικά το διαρκείας του και δεν μπορεί να τον κόψεις εσύ, όποιος κι αν είσαι, για να περάσει να πάει στο ΆΚΑ, στην έδρα της ομάδας του, να δει την αγαπημένη του ομάδα. Πάω Ολυμπιακός πρώτη αγωνιστική στο ΆΚΑ με 40.000 παοξίδες. Πόσα είναι τα εισιτήρια που κόβει το ΆΚΑ, 35 με 35.000 παοξίδες. Όσα είναι κανονικά. Πάω Ολυμπιακός στο ΆΚΑ πρώτη αγωνιστική. Για να δούμε ποιος θα πουλήσει μεγαλύτερη τρέλα από εσάς, αν θα πουλήσει η Θεσσαλονίκη, αν θα πουλήσει η Αθήνα ή ο Πειραιάς. Ή αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή διοικούν και κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ό,τι γουστάρουν κάνουν. Μας λένε διάφορα εδώ. Εγώ δεν μιλάω, δεν μιλάω για το μετρό, το οποίο το παραμύθι το φάγαμε όλοι. Δεν μιλάω για το flyover που λέει θα μας φτιάξει ένα flyover, θα πετάμε εμείς πάνω από την πόλη. Θα κάνουμε βόλτες, θα πετάμε πάνω από την πόλη. Αυτό θέλω να μας κάνουν τώρα. Ένα flyover. Αν το δείτε εσείς, θα το δούμε και εμείς. Αν το δείτε εσείς εκτός από σχέδια, θα το δούμε και εμείς στην πραγματικότητα μετά από καμιά 180 χρόνια. Και όπως επίσης και το μετρό. 7 χιλιόμετρα, 7 χιλιόμετρα είναι το μετρό της Θεσσαλονίκης, λες και είναι το Παρίσι εδώ. 7 χιλιόμετρα και δεν μπορούμε να το φτιάξουμε. Σηκώνουμε μια πέτρα, ξαναβάζουμε την πέτρα εκεί. Την ξανασηκώνουμε, την ξαναβάζουμε εκεί για να πληρώσουμε 65 εκατομμύρια. Και τώρα έρχεται ο Σαββίδης και λέει: το γήπεδο του ΠΑΟΚ το φτιάχνω εγώ. Λέει ο Σαββίδης. Βάζω εγώ τα λεφτά, τα 100 εκατομμύρια που χρειάζονται. Μάλιστα. Εσείς πληρώστε τα λεφτά του χωρικού σχεδίου, όπως πληρώσατε τα χρήματα στην ΑΕΚ που πήρε ο Μελισανίδης 20 εκατομμύρια την πρώτη φορά και άλλα 15 εκατομμύρια τη δεύτερη φορά από τον Μπρούκλι, τον Μπατούλη που κάνει τον γαμπρό κάτω στην Αθήνα. Και επίσης 65 εκατομμύρια Ολυμπιακός, τα οποία πλήρωσε ο ελληνικός λαός για το Καραϊσκάκι και το χρηματοδότησε το Καραϊσκάκι ο ελληνικός λαός και το εκμεταλλεύεται ο Ολυμπιακός. Αρχικά ο Κόκαλης και τώρα ο Μαρινάκης με τον Λαβρεντιάδη μαζί, γιατί έχουν το 50% της Καραϊσκάκης ΑΕ. Όπως επίσης και τον Παναθηναϊκό, κάντε το ένα καινούριο γήπεδο. Δεν λέμε όχι σε τίποτα. Δεν λέμε όχι σε τίποτα. Έδωσε ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο μάλιστα να πάρει το Βοτανικό. Μάλιστα. Και ο Άρης δίνει το Χαριλάο να πάρει το γήπεδο που θέλει να κάνει ο Καρυπίδης εκεί. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα το κάνει ποτέ. Ούτε ο Άρης θα το κάνει. Ο Παναθηναϊκός παίζεται να το κάνει γιατί όλοι αυτοί οι κοκοβιοί οι οποίοι γυρνάνε γύρω από τον Παναθηναϊκό ψάχνουν να βρουν ψήφους. Ψάχνουν να βρουν ψήφους αυτοί οι κοκοβιοί, όπως και αν λέγονται. Κάποιοι οι οποίοι είναι δήμαρχοι και θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί ξανά, γιατί η μάνα τους είναι και ο θείος τους και ο μπαμπάς τους και ο αδερφός τους και το ένα και το άλλο, κάτι περίεργη, η οικογενειοκρατία στην Ελλάδα. Και κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν είναι δήμαρχοι, θέλουν να γίνουν είτε δήμαρχοι, θέλουν να γίνουν να παραμείνουν υπουργοί, οι οποίοι τρέξανε πρώτοι-πρώτοι. Πρώτοι-πρώτοι τρέξανε, παιδιά, εμείς τα υπογράψαμε. Φέρτε μας να υπογράψουμε και τίποτα άλλο. Αν είναι για τον ΠΑΟΚ, δεν υπογράφει κανείς. Ένα χρόνο καθυστερείτε, ένα χρόνο καθυστερείτε, ρε παρτάλια, όποιοι κι αν είστε, τις υπογραφές για το γήπεδο του ΠΑΟΚ το καινούριο. Ένα χρόνο. Το χωρικό σχέδιο σας κυνηγούσε ο Ζέρβας για να του στείλετε πίσω του Ζέρβα, του Δημάρχου Θεσσαλονίκη, να του στείλετε τα χαρτιά για να το περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο το τελευταίο. Και λέγατε, αν το ξεχάσαμε, θα σας το στείλουμε με μια courier, η οποία θα κάνει τρεις μέρες να έρθει. Γιατί δεν το στέλνατε, ρε, με ταχυδρομικό Περιστέρι, να κάνει κανένα δύο μήνες να έρθει. Να έμενε στη Λάρισα, να πούμε, να έκανε μια στάση στη Λαμία, μια στη Λάρισα, μια είμαι από δημητικό πουλί, να πήγαινε πρώτα στην Κίνα και μετά έρχονταν στη Θεσσαλονίκη. Και το στέλνετε και με courier. Και του είπε ο Ζέρβα, στείλτε το με email, σε μισό λεπτό το πάρω. Και του το στείλανε και έκανε Δημοτικό Συμβούλιο για να το περάσει. Και χάσαμε 1,5 μήνα τώρα τελευταία εξαιτίας αυτού του γεγονότος, γιατί κάποια παρτάλια κάτω στα υπουργεία, τα αθηναϊκά υπουργεία, που δεν γουστάρουν τη Θεσσαλονίκη να κάνει τίποτα. Δεν γουστάρουν τίποτα, ρε, να γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Τίποτα, ρε, να μην κάνετε. Αυτός είναι ο συλλογισμός τους και αυτό είναι το σκεπτικό τους. Να μην προοδεύσει η Θεσσαλονίκη. Δεν θέλουν. Τέλος, δεν θέλουν τη Θεσσαλονίκη. Δεν τη θέλουν να προοδεύσει η Θεσσαλονίκη. Τι δεν καταλαβαίνετε. Δεν το θέλουν το Σαββίδι εδώ. Το θέλουν να πάρει τον μπούλο ο Σαββίδης. Αυτό θέλουν. Να σηκωθεί να φύγει από την Ελλάδα. Αυτό θέλουν. Δεν το βλέπετε. Τι του ήρθε αυτός και τους ξύπνησε εκεί επάνω. Αυτά λένε κάθε μέρα. Να μην πάρει το πρωτάθλημα ο Ρώσος. Την πρώτη χρονιά αυτά δεν λέγανε στον Ολυμπιακό. Που βάλανε τον Όσκαρ Γκαρθία εκείνον τον ηθοποιό να φορέσει κολάρο. Που δεν ήταν προπονητής ποτέ. Εκείνος ο ηθοποιός για να το πάρει ΑΕΚ. Τα βρήκανε για πρώτη φορά ο Μελισανίδης με τον Μαρινάκη που δεν μιλούνται. Είχε βγει και είπε ότι είπε 12 χρονών μπαμπάω. Ο Μελισανίδης δεν τα είπε αυτά, ρε. Σε ποιον αέρα τα λέτε αυτά. Δεν είχε βγει ο Μελισανίδης και είπε ότι 12 χρονών είπε μπαμπάω ο Μαρινάκης.
Σε εμάς τα λέτε, ρε. Εσείς μεταξύ σας τα λέτε και σκοτώνεστε. Αλλά όταν ήρθε η ώρα να μην πάρει το πρωτάθλημα ο Ρώσος, τα βρήκατε. Τα βρήκατε τότε. Τα καταλάβαμε όλα. Αργήσαμε να τα καταλάβουμε. Και ένας βλάκας από εδώ έπεσε στη λούμπα σας. Και πέταξε το ρολό ταμιακής και το φαγε εδώ αυτός που έκανε τον προπονητή σας. Και μετά την άλλη μέρα βάλε κολάρο και μετά από 3 χρόνια είπε ότι σκίστηκε το χείλος μου, το οποίο του το δάγκωσε ο Καραπαπάς για να σκιστεί μέσα στα αποδυτήρια. Τι να μας πείτε, ρε, από τη ζωή σας. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Και σήμερα βγάζετε, στέλνετε στο ΠΑΟΚ το σχέδιο αυτό το οποίο να σας φτιάξει στο γήπεδο του Καφτατζόγλου ο ΠΑΟΚ, να το πληρώσει όλο ο Σαββίδης, και του λέτε ότι ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα γίνει αυτή η ιστορία, γιατί θέλει οικονομοτεχνική μελέτη. Δηλαδή, μήπως θέλετε εσείς, λέω, μήπως θέλετε εσείς. Εσείς που είστε στο Καφτατζόγλιο στάδιο και είστε στην Επιτροπή Διοίκησης του Καφτατζόγλιου ή κάποιοι άλλοι που είναι γύρω από εσάς, μήπως θέλετε εσείς να βάλετε τα μαστόρια μέσα και να λέτε στο Σαββίδη η Γυψοσανίδα κάνει τόσα ευρώ και πληρώστε, κύριε Σαββίδη, τα τόσα ευρώ στη Γυψοσανίδα που δεν ξέρουμε κανένας πώς κάνει, πόσο κάνει η Γυψοσανίδα. Εγώ είχα ένα πρόβλημα με τη μίζα του αυτοκινήτου μου προχτές και τη μίζα. Πήγα και την έφτιαξα. Ευτυχώς τον ηλεκτρολόγο. Άσχετο αυτό, τώρα το θυμήθηκα, γιατί μου ήρθε στην κουβέντα επάνω η όλη αυτή η ιστορία. Πάντως δουλεύει το αυτοκίνητό μου μια χαρά. Η μίζα όμως του αυτοκινήτου μου είχε ένα πρόβλημα. Διορθώθηκε, πιστεύω, στην όλη αυτή η ιστορία. Εγώ λοιπόν επιστρέφω στο θέμα του Καφτατζόγλιου τώρα, αφού μου το ρωτάει κάποιος φίλος, γι' αυτό απάντησα για τη μίζα. Μου το ρωτάει κάποιος φίλος, αφού επιστρέφω λοιπόν σε αυτή την κουβέντα και λέω, έρχεται ο Σαββίδης και σου λέει, κύριε, θα του φτιάξω εγώ το γήπεδο. Με δικά μου συνεργεία. Με πιο γρήγορα θα πάω και θα το κάνω όπως θέλω εγώ. Δεν θα το κάνετε όπως θέλετε εσείς. Εσείς μπορεί να θέλετε να γίνει αυτό κόκκινο ολόκληρο και εγώ θα παίζω εδώ με κόκκινα. Δεν γίνεται να παίζω με κόκκινα εδώ. Θα βάλω ασπρόμαυρα, αφού είναι η ομάδα μου. Αφού εγώ θα παίζω, αφού εγώ θα το φτιάξω. Πώς θα γίνει? Υπάρχουν αντιδράσεις? Αν υπάρχουν αντιδράσεις, βγείτε και πείτε το ότι υπάρχουν αντιδράσεις. Η οικονομοτεχνική μελέτη τώρα, θυμηθήκατε μετά από 2,5 χρόνια που συζητάμε την υπόθεση ότι πρέπει να γίνει οικονομοτεχνική μελέτη και να υπογράψει άλλος και δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Τώρα θυμηθήκατε εσείς του Καφτατζόγλιου να τα πείτε αυτά τα πράγματα? Δεν τρέπεστε λίγο, ρε, ξεφτυλισμένοι όλοι όσοι εμπλέκεστε στη διαδικασία από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, από την Πάτρα, από τις Σέρες, από τη Δράμα, από την Κρήτη, από όπου και να είστε, ή από την Πελοπόννησο, που θέλετε να διώξετε, γιατί αυτός είναι ο στόχος σας. Να διώξετε έναν άνθρωπο ο οποίος βάζει 5 φράγκα. Εμείς παρακαλάμε να έρθουν άλλοι 5 σαν το Σαββίδι εδώ πάνω. Μπας και σωθεί η πόλη. Μπας και σωθεί η πόλη. Άλλοι 5. Μπορεί να έρθει ένας να πάρει τον Άρη να είναι δισεκατομμυρίουχος. Ένας στον Ηρακλή δισεκατομμυρίουχος. Μπορεί να έρθουνε. Ένα τον Απόλλωνα Καλαμαριάς δισεκατομμυρίουχος. Παρακαλάμε να σωθεί η πόλη. Να γίνει κάτι καινούριο. Δεν μπορεί να έρθουνε 3-4 ακόμη επιχειρηματίες αυτής της εμβέλειας. Να, ο ένας πήρε το λιμάνι, ο άλλος θα πάρει, ξέρω εγώ, τα κάστρα. Ο ένας πήρε το ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάτσο, ο άλλος θα πάρει το Ελέκτρα Παλάτσο. Δεν μπορούν να έρθουν τέτοιοι. Κάποιοι να επενδύσουν στη Θεσσαλονίκη, επιτέλους. Αυτή η πόλη έχει μείνει χωρίς επενδυτές. Ένα μετρό πάει να μας κάνουν και παρακαλάμε ένα μετρό να δείξουν 5 πέτρες, να πούνε άλλες 5, γιατί λέει ότι με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, θα γίνει καλύτερη η μετακίνηση των σειρμών. Δηλαδή να τρελαίνεσαι. Να τρελαίνεσαι πραγματικά. Και αυτά συμβαίνουν στην πόλη Θεσσαλονίκης. Και αυτά συνέβησαν και σήμερα. Δεν θα γίνει η ιστορία με τον Καφτατζόγλιο, να ξέρετε. Ο Σαββίδης έχει τέτοια τρέλα, που μπορεί να πάει να βρει ένα γήπεδο, το οποίο τώρα δεν είναι τίποτα. Λέω τώρα εγώ. Έτσι. Η περίπτωση του ΆΚΑ σας την είπα. Στο ΆΚΑ, για μένα προσωπικά, εγώ αν ήμουν στη θέση του Σαββίδη, θα πήγαινα να δηλώσω έδρα το ΆΚΑ. Γεια σας. Δεν έχω γήπεδο. Τι, το Βόλο, δεν πάω. Γιατί θα έρθει ο Μπέος αύριο και θα πει ο Μπέος, έλα σε μένα εδώ στην όμορφη πόλη του Βόλου, αυτά που λέει ο Δήμαρχος εκεί. Ελάτε στην όμορφη πόλη του Βόλου, τη φιλόξενη, να δουλέψουν και τα μαγαζιά μου, τα τσιπουρά δικά μου, τα αυτά. Να κατεβαίνουν οι οπαδοί του ΠΑΟ κάτω, 20.000, 15.000, πού θα τους βρω? Ναι, μόνο το καλοκαίρι, αν πάει σε μια Σκιάθο, καμιά Σκόπελο. Πού θα βρω 15.000 κάθε 15 μέρες, να έρχονται 15.000 και 20.000 οπαδοί, ξέρετε τι είναι αυτό? 15.000-20.000 κόσμο να έρχεται κάθε 15 μέρες στην πόλη. Άστο. Έχει γίνει Θεός ο Μπέος και άλλες 5 φορές θα βγει στην όλη ιστορία. Θα έρθει ο Μπέος, θα πει αυτό. Θα έρθει ο Πιλαδάκης, θα πει ελάτε στο LFC Arena. Δεν παίζει κανείς. Ο Ηρακλής Λάρισας δήλωσε έδρα, που είναι ομάδα γάμα εθνικής, που δεν θα έχει φιλάθλους, αλλά οι άνθρωποι πάνε εκεί πέρα, πήγανε για να το ξαναζωντανέψουν. Να διατηρηθεί το γήπεδο. Θα έρθει ο Πιλαδάκης, θα πει πάρτε το γήπεδο. Ελάτε σε μένα, κύριε Πρόεδρε, κλπ. Θα πάμε λίγο πιο κάτω, μπορεί να έρθει ακόμη και της Λαμίας ο πρόεδρος και να πει ό,τι να είναι. Εγώ λέω στο ΆΚΑ, πρόεδρε, άμα μπορείς πάνε στο ΆΚΑ. Κάνε μια αίτηση,
αλλά θα επιτραπεί στους οπαδούς του ΠΑΟΚ να μετακινούνται. Κάθε 15 μέρες θα παίρνουν τα αυτοκινητάκια τους, 5-5, θα μπαίνουν στα αυτοκινητά τους, ένα κομβόι τεράστιο, θα πηγαίνουν στην Αθήνα, έδρα δεν θα έχουν. Στο ΆΚΑ θα παίζουν έδρα. Για να δούμε μετά τι θα λένε αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε, οι αστυνομικοί, οι δικαστικοί, οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι πρωθυπουργοί. Να δούμε τι θα λένε μετά. Αν τελικά η πρόταση αυτή του ΠΑΟΚ κατευθεί στο ΆΚΑ έδρα για να πουλήσει τρέλα. Και υπάρχει κάτι ακόμη. Αυτό βέβαια το λέω με τη μορφή του ότι αφού εσύ δεν δίνεις το Καφτατζόγλιο, πού να πάει να παίξει. Δεν υπάρχει άλλο γήπεδο στη Θεσσαλονίκη να πάει να παίξει. Κανένα. Υπάρχει μια περίπτωση να, γιατί λέει τώρα η Καλαμαριά, θα πάει να το βρει ο πρόεδρος της Καλαμαριάς, θα κάνει μια συνάντηση και του προτείνει: έλα, πάρ' το γήπεδο, φτιάξε την απέναντι κερκίδα. Παίρνει 8.500 αυτή η κερκίδα που έχω. Κάνε μου άλλη μία 8.500 και κάνε μου και μία στην πλευρά που είναι προς το στρατόπεδο. Όπως βλέπετε το γήπεδο, το έχετε δει από τις κάμερες κλπ. Στη δεξιά πλευρά, κάντε μου και μία κερκίδα για 5.000 για τη θύρα 4, την οποία θα είναι εκεί πέρα και να φιλοξενήσω όλο τον κόσμο εκεί. Ούτε μία στο εκατομμύριο να γίνει αυτό από τον ΠΑΟΚ. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Δεν μπορεί να το κάνει ο Σαββίδης ποτέ αυτό. Ο Σαββίδης θα ψάξει να βρει ένα άλλο γήπεδο, εάν δεν του δώσουν το Καφτατζόγλιο έτσι όπως θέλει αυτός, γιατί ουσιαστικά πρέπει να γίνει παρέμβαση εδώ, παρέμβαση, άμεση παρέμβαση του Υφυπουργού, γιατί εμείς βουλευτές δεν έχουμε εδώ πάνω. Βουλευτές Θεσσαλονίκης δεν έχουμε, παιδιά. Να ξέρετε. Ψάχνουμε να βρούμε κάποιο βουλευτή με το κιάλι, το ψάχνουμε να το βρούμε με το κιάλι και δεν μπορούμε να το βρούμε. Δεν υπάρχει κανείς να διαμαρτυρηθεί. Ένας βγήκε ο Σιμόπουλος και ήταν κατά του Σαββίδη. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στα χρονικά. Δηλαδή εδώ είναι να τρελαίνεσαι. Είναι να τρελαίνεσαι πραγματικά εδώ πέρα. Ένας βουλευτής βγήκε να μιλήσει για τον ΠΑΟΚ και ήταν κατά του Σαββίδη. Κανένας δεν βγήκε. Αν ήταν Ολυμπιακός, θα τρέχανε όλοι με sprint. Αν ήταν ο Παναθηναϊκός, όλοι με sprint. Αν ήταν η ΑΕΚ, το ίδιο, όλοι με sprint. Γιατί κάθεστε προσοχή, ρε. Και στο Μαρινάκι και στο Μελιτζανίδη και στον Αφραγκούζο Αλαφούζο που έχει το Sky και φοβάστε μην σας καλέσει εκεί. Αύριο μεθαύριο να πάτε. Τι να μας πείτε, ρε, από τη ζωή σας. Δεν μπορεί κανένας να μιλήσει, ρε. Η Θεσσαλονίκη είναι φτωχομάνα, έχει περηφάνεια, είναι ψηλά το κεφάλι της, παραπεταμένη από την πολιτεία, γιατί η Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα. Δεν υπάρχει καμιά άλλη Ελλάδα. Και μην ξαναπείτε τη λέξη πρωτεύουσα, γιατί όποιος πει τη λέξη πρωτεύουσα θα τρώει φάπα. Όποιος ξαναπεί τη λέξη πρωτεύουσα θα τρώει φάπα. Έτσι θα κάνουμε εδώ πάνω. Μην την ξαναπείτε αυτή τη λέξη. Δεν υπάρχει στην πρωτεύουσα. Καμία. Μόνο εσείς είστε κάτω. Όλοι οι υπόλοιποι είναι επαρχία για σας. Είμαστε πολίτες β' κατηγορίας. Μόνο η Αθήνα και ο Πειραιάς. Εσείς που κάνετε κουμάντο, που από το Κολέγιο Αθηνών κυβερνάνε την Ελλάδα και κάνουν από βλακεία σε βλακεία. Να μην πω την άλλη έκφραση, γιατί μεγαλώσαμε και με γαλλικά και πιάνο. Δεν είμαστε για να χαλάμε το στόμα μας. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Όλη η ιστορία είναι αυτή. Και λέω αλήθειες. Δεν λέω ψέματα. Αλήθειες λέω. Όλοι όσοι με παρακολουθείτε τώρα είμαι βέβαιος ότι τα ίδια θέλετε να πείτε. Κάντε κοινοποίηση το βίντεο παντού. Αυτό το βίντεο κάντε το σε όλους τους φίλους σας να δουν τουλάχιστον τι συμβαίνει εδώ πάνω. Πόσο μας προσπαθούν να νομίζουν ότι μας παραμυθιάζουν. Κάντε κοινοποίηση στο προσωπικό σας λογαριασμό στο Facebook το βίντεο, αυτό το βίντεο τώρα, για να το δουν και οι φίλοι σας. Γιατί αλλιώς δεν περνάει όλη η ιστορία. Πρέπει να περάσει το μήνυμά μας παντού. Σε όλο τον κόσμο. Ότι εδώ πάνω δεν το τρώμε το κουτόχορτο. Το παραμύθι δεν το τρώμε. Να ξέρετε. Και δεν θα το φάμε ποτέ. Αυτό που συμβαίνει εδώ πάνω είναι τραγικό. Τραγικό. Δεν υπάρχει αυτό. Κοροϊδεύετε την κοινωνία. Τι νομίζετε, ρε? Ότι μπορείτε να μας κοροϊδέψετε? Μέχρι σε ένα σημείο. Εν γνώση μας μας κοροϊδεύετε. Εν γνώση μας μας κοροϊδεύετε. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Θέλουμε και τα τρώμε κάποια πράγματα για να, άντε να τελειώνουμε. Τώρα άστο να λέει αυτό, να τελειώνουμε. Κι όμως δεν γίνεται τίποτα. Πραγματικά. Αλλά να ξέρετε, ο Σαββίδης δεν θα φύγει. Μην περιμένετε ότι θα φύγει ο Σαββίδης. Με αυτά που κάνετε, επειδή είναι σκληρός πόντιος και έχει και την τρέλα, έτσι, την ποντιακή, πιο χειρότερα θα είναι για εσάς. Μπορεί να πάει να σε αγοράσει και εσάς τους ίδιους. Τέτοια τρέλα έχει. Να ξέρετε. Μπορεί να βρει ένα χώρο στη Θεσσαλονίκη. Ένα χώρο, ρε παιδί μου, και άλλο χώρο, τίποτα άλλο, και να πάει να φτιάξει γήπεδο και να φτιάξει και τη Νέα Τούμπα. Έχει τέτοια τρέλα. Να φτιάξει ένα γήπεδο να παίζει τώρα, έτσι, για την πλάκα του. Να κάνει ένα γήπεδο. Με τα προκάτ, με τις προκάτ κατασκευές, ένα γήπεδο που πάει να κάνει ο Ηρακλής στους Χορτατζίδες, με μελέτες κανονικά. Με μελέτες. Γήπεδο τρίτης κατηγορίας Ισπανίας που παίζουν ομάδες κλπ. 10.000 θέσεις, στοιχίζει το γήπεδο 8 εκατομμύρια. Οι 10.000 θέσεις
στοιχίζει 8 εκατομμύρια. Οι 20.000 θέσεις στοιχίζουν 12 εκατομμύρια, γιατί πέφτει το κόστος. Οι 20.000 θέσεις, αν φτιάξει ένα γήπεδο στον Εύωσμο, λέω τώρα εγώ τυχαίο το μοντέλο, γιατί υπάρχει χώρος στον Εύωσμο και υπάρχει γήπεδο στον Εύωσμο, το οποίο έχει μείνει έτσι, με μπετά, με το ένα, με το άλλο. Για να παίζει για 3 χρόνια ο ΠΑΟΚ μέχρι να φτιάξει τη νέα τούμπα και μετά να είναι δικό του. Δεν θα το χτυπήσει κανένα τίποτα. Δικό του θα είναι το γήπεδο. Θα παίζει και ο ΠΑΟΚ Β. Θα παίζει και ο K19 του ΠΑΟΚ. Θα παίζουν εκεί ό,τι γουστάρει ο ΠΑΟΚ θα παίζει. Την όλη ιστορία. Αυτό θα του φτιάξει το γήπεδο. Έχει τέτοια τρέλα μπορεί να σα φτιάξει το γήπεδο στον Εύωσμο. Δεν είναι το Αγροτικό Αστέρα, προσέξτε. Είναι άλλο γήπεδο και να παίζει εκεί ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ Β και ο ΠΑΟΚ Α τώρα, στα τρία επόμενα χρόνια, να παίζει εκεί σε εκείνο το γήπεδο και μετά να το κρατήσει και να είναι το γήπεδο των δυτικών συνοικίων, στο οποίο θα αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ Β, η K19, η K17. Καμιά κάνα παιχνιδάκι θα το κάνει και ο ΠΑΟΚ φιλικό εκεί στο δεύτερο γήπεδο του κλπ. Και θα είναι δικό του. Και θα σα τρελάνει όλου. Τέτοια τρέλα έχει ο Σαββίδης. Να το ξέρετε. Γιατί αυτά δεν τα λέω τυχαία. Τα μαθαίνω και τα λέω τι σκέφτονται να κάνουν, γιατί του λένε διάφορα πράγματα τα οποία ο Σαββίδης παίρνει τις ιδέες και όταν έρθει εκείνη η ώρα θα αντιφάτε την κεφαλιά. Είναι σίγουρο 100%. Έχω Γιώργο Τουρσουνίδη, αλλά πρώτα θα σας πω S4 Premium Security Services, κορυφαία εταιρεία security στην Ελλάδα. Περιμένετε, έχουμε και άλλα να πούμε. Αναγεννήσεως 52 στη Θεσσαλονίκη, λεωφόρος Ολυμπιακονικών 302 στο νέο ψυχικό Αττικής. Η νοσοκόμα στο σπίτι, 11-3-11, νοσοκόμα και γιατρό σπίτι, ανά πάση στιγμή για παροχή πρώτων βοηθειών, για παροχή ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών. Ρωτήστε και για τα προγράμματα τα οικογενειακά και δωρεάν συνταγογράφηση. Δεν το κάνει κανείς. Ελαστικά Ζάντες Καπίταλης, πρώτο όνομα σε Ζάντες Λάστιχα, ο Καπίταλης, Μαρίνο Αδίπα 43, έναντι Τζάμπο Αναλογική Θεσσαλονίκη του Καπίταλης, χοντρική λιανική για όλη την Βόρεια Ελλάδα. Οικοανταλλακτική, εξωτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης, η οικοανταλλακτική εθνική αντιστάσεως 90. Με πάνω από 7.000 προϊόντα, αλλά και προσφορά σε φιλοζωικές εταιρείες συνεργαζόμενες 1 ευρώ σε κάθε αγορά την οποία θα κάνετε μέχρι και αύριο 6 του μηνός, 1 ευρώ για κάθε παραγγελία στο petshop88.gr. Πολύ σημαντικό, μπράβο στο petshop88, που δίνει και δωρεάν γεύματα σε αδέσποτα σκυλάκια και γατάκια σε συνεργασία με την Τζοσέρα Ελλάς Pet Food. Όλα αυτά εδώ τα είπα. Και συνεχίζω κανονικά. Σας είπα και για το καφτατζόγλιο, σας είπα και για αυτά τα οποία συμβαίνουν και θα ήθελα τώρα να πάμε γιατί με ειδοποιούν ότι έχουμε τον Γιώργο τον Τουρσουνίδη. Πάμε να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα Νίκο. Τι γίνεται όλα καλά. Καλά. Μια χαρά. Μαθαίνουμε και αυτά που συμβαίνουν με το καφτατζόγλιο και με τα μπερδέματα που γίνονται, που ζητάνε τώρα ξαφνικά οικονομοτεχνική μελέτη τόσα χρόνια. Δεν ζητούσαν τίποτε. Ξαφνικά θυμηθήκαν οι οικονομοτεχνικές μελέτες, ενώ μας έλεγαν ο κύριος Αυγενάκης και οι υπόλοιποι ότι όλα είναι τελειωμένα και ο ΠΑΟΚ θα μπει εκεί και θα είναι μια χαρά και θα κάνει θεράνη. Τίποτα δεν είναι μια χαρά, να ξέρεις. Όλα είναι μπερδεμένα. Θέλουν να διώξουν το Σαββίδη από την Ελλάδα. Στον ΠΑΟΚ πάντα τρικλοποδιές βάζουν λίγο χρόνια. Ναι, αυτό είναι de facto. Θέλουν να διώξουν το Σαββίδη από την Ελλάδα, Γιώργο. Είναι de facto αυτό. Αυτό είναι το μόνο. Τι δουλειά έχει τώρα αυτό και εμφανίσει στα πόδια μας. Μια χαρά ήταν ο ΠΑΟΚ τρίτο, τέταρτο, πέμπτος. Τι το θέλουν τώρα και τους ξύπνεις όλους εκεί να πούμε. Αυτό κάνουν. Και όσο βλέπουν και διαπιστώνουν και το πόσο δυνατός είναι, αλλά και το πόσο είναι κοντά και αγαπάει την ομάδα και τους έχει μπει στο... Όχι, τους έχει μπει στο μάτι. Πλέον υπάρχει ένας άνθρωπος δυνατός για να μην κάνουν τα κουμάντα που τα κάνανε τόσα χρόνια. Και πάλι βλέπεις με διαφόρους τρόπους προσπαθούν να φέρουν αναταραχή στο σύλλογο, να ταράξουν την ηρεμία, τα νερά, με διάφορους έτσι κακούς τρόπους θα έλεγα εγώ, που μας έχουν συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Πάντως Γιώργο, να πω και το εξής, τη στιγμή που βγαίνουν κάποιοι και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και λένε ο Σαββίδης θα φύγει, θα κάνει, θα ράνει κλπ. Αυτός βγαίνει και λέει παιδιά είμαι εδώ και επενδύω. Έχει δώσει 200 εκατομμύρια, πήρε το πόρτο καράς εν μέσω πανδημίας. Δεν ξαγίνει αυτό. Έχει δώσει 150 εκατομμύρια, έχει δώσει ήδη για τον προβλήτα 6 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης που φτιάχνει τον προβλήτα 6. Και τώρα λέει ότι εγώ είμαι εδώ για το γήπεδο, δίνω 100-120 εκατομμύρια να φτιάξω το γήπεδο. Άλλα 120 εκατομμύρια. Τη στιγμή που μας λέγανε δεν θα δώσει, θα φύγει, θα κάνει, θα ράνει, σταμάτησε τις επενδύσεις. Δηλαδή,
τους ρίχνει κάτι κατραπακές, τη μία την άλλη, και τις ακουλεύονται, δηλαδή έχουν τρελαθεί με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και πραγματικά εκπλήσωμε. Γι' αυτό δεν τους αρέσει κιόλας και προσπαθούν να βρουν διάφορους τρόπους. Ακριβώς. Και η πλάκα ποια είναι? Ο ΠΑΟΚ χωρίς μεταγραφές, γιατί δεν έχει κάνει μεταγραφές, 3 δανεικούς πήρε, 4, δεν κάνει τους μεταγραφάρες κλπ. Αυτοί με τις μεταγραφές που τα είχαμε, Τικίνιο, Μικίνιο που κάνανε τον τερματοφύλακα, τον ένα τον άλλο, πάλι δεύτερη είναι. Τους έχει περάσει κιόλας. Δηλαδή, άκου να τις με τον Μπίσεσβαρ. Τον Μπίσεσβαρ, τον οποίο τον πήρε από την Τάφρο που τον είχαν πετάξει για να το διώξουν, έψαχναν να βρουν 500 χιλιάρια να πάρουν για να το σαπίσουν και είναι πρώτο παίκτη. Να τον διώξουν και είναι πρώτο παίκτη. Μπίσεσβαρ. Με τον Ελ Καντουρί που σερνόταν τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα είναι, εντάξει, το παιδί δεν παίζει τώρα τραυματίας κλπ. Με το Βιερίνια που ξαναζωντάνεψε και αυτός, γιατί πέρσι ήταν πάλι να φύγω, να μην φύγω, να μείνω, να μην μείνω, μάλλον με τον προπονητή, με τον τον άλλον. Με παίκτες δηλαδή, τους οποίους δεν τους περιμένανε να βγούνε, και αυτοί βγήκανε. Και είναι πρώτοι. Δηλαδή, αν κερδίσανε και τα Γιάννενα, θα ήταν τώρα 4 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό. 4-5 από τον Ολυμπιακό, δηλαδή τρελαίνεσαι. Και αυτό είναι που ενοχλεί. Και αυτό, Νίκο, ενοχλεί. Ενοχλεί και το αγωνιστικό, γιατί ίσως στην αρχή τον ΠΑΟΚ τον είχαν. Δεν τον είχαν έτσι πολύ σε εκτίμηση, θα έλεγα, αγωνιστικά πάντα μιλάω. Αλλά βλέπουν ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει πάρει τα αποτελέσματα, έχει δημιουργήσει μια καλή ομάδα ο Λουτσέσκου. Ο Σαββίδης είναι κοντά στην ομάδα και το δήλωσε έμπρακτα. Και όλα αυτά τους ενοχλούν και προσπαθούν με τους διαφόρους τρόπους, όπως είπα και πριν. Όπως και το αγωνιστικό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν βλέπουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος και έχει και καλή ομάδα και έχουν τεράστια προβλήματα όλοι οι άλλοι, προσπαθούν να βάλουν τις τρικλοποδιές αυτές, και νομίζω ότι με έκανες και μια καλή πάσα να πω πάνω σε αυτό, ότι είναι για μια ακόμα φορά η στιγμή που πρέπει όλος ο ΠΑΟΚ να ενωθεί σε αυτό το πόλεμο που για μια ακόμα χρονιά βλέπουμε ότι θα δεχτεί και δέχεται όλος ο ΠΑΟΚ, και μιλάω από τον μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Να είμαστε ενωμένοι, να είμαστε κοντά στην ομάδα, να είμαστε κοντά σε αυτή την προσπάθεια, και δεν έχει να φοβηθεί και δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν και τίποτα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Εάν εμείς είμαστε μαζί μια οικογένεια, δεν έχει να φοβηθεί ο ΠΑΟΚ κανέναν και τίποτα. Πάντως να πω το εξής. Επειδή έδρα, λέει τώρα ο Ιβάν, λέει δεν παίζω στο Καθατζόγλιο, γεια σας. Τελείωσε. Δεν ξαναπέζω, δεν το ξαναζητώ. Έδρα στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει για να πάει ο ΠΑΟΚ να παίξει. Τι θα έρθει τώρα ο Μπέος, αυτά έλεγα προηγουμένως. Θα έρθει τώρα ο Μπέος, θα πει: ελάτε εδώ στην όμορφη πόλη του Βόλου να δείτε τι ωραία που περνάμε και να πάρετε έδρα κλπ. Θα έρθει ο Πιλαδάκης, θα πει: στη Λάρισα έχω ένα καταπληκτικό γήπεδο, δεν το χρησιμοποιεί κανείς. Ελάτε να μείνετε εκεί να κάνουμε κλπ. Εγώ λέω να πάει στο ΆΚΑ ο ΠΑΟΚ και να κατεβαίνουν κάθε 15 μέρες 30.000 παοξίδες. Έτσι δεν είναι? 30.000 παοξίδες, έδρα, μια χαρά. Κάθε 15 βολτίτσα στην Αθήνα, στην Ακρόπολη, τι ωραία, όλα καλά. 30.000 παοξίδες όμως. Όλη η εθνική οδός είναι ένα κομβόι ατελείωτο. Δεν κάθε 15 μέρες. Γεια σας, παιδιά, ήρθαμε στο γήπεδό μας. Τι ώρα παίζουμε, αφού τελειώνει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν θα είναι. Του χρόνου θα παίξει μέσα στο καινούργιο γήπεδο. Μια χαρά είναι. Ό,τι πρέπει είναι ο ΠΑΟΚ. Πονοκέφαλος μεγάλος θα τους πιάσει. Α, μπράβο, αυτό είναι. Αυτό είναι. Και θα γίνει χαμός. Σκέφτεσαι να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αλλά άμα είχαν επικοινωνιακά, ο ΠΑΟΚ είναι ανύπαρκτος. Άμα υπήρχε επικοινωνιακά κάποιος να το περάσει το μήνυμα, θα έπαιζε όλη η Ελλάδα τώρα, σήμερα. Δηλαδή, αν ήταν ο Καραπαπάς, που δεν τον έχω σε εκτίμηση, αλλά σε αυτά τα θέματα της προπαγάνδας είναι κορυφή, στο παραμύθι δηλαδή, να περάσει, δηλαδή να κάνει να ράνει, τώρα θα το είχε γράψει σίγουρα. Ότι θα παίξει ο Ολυμπιακός στο Καφτατζόγλιο. Εδώ στείλανε ρε, τον Ολυμπιακό Β' στη Βόρεια Ελλάδα. Το είδες αυτό? Βόρεια Ελλάδα. Το είδα. Δεν γίνονται αυτά, ρε. Θα κυνηγούνται ρε, κάθε βράδυ εδώ, ρε. Τους τα έπαλε τους αστυνομικούς. Θα κυνηγούνται κάθε βράδυ. Θα βάλουν παιδάκια στη φυλακή. Πάρα πολύ καλά ότι τα κάνουν επίτηδες αυτά για να δημιουργήσουν κλίμα. Επίτηδες. Μα δεν το συζητάμε ότι έτσι είναι σίγουρο. Είναι επίτηδες 100% τι γίνεται αυτό. Τον Ολυμπιακό ρε, μας στείλατε εδώ πάνω. Δεν έγινε κλήρωση. Ποια κλήρωση ρε, με τα παγωμένα μπαλάκια? Θα μας τρελάνετε ρε. Στείλατε τον Ολυμπιακό εδώ πάνω να κάνει τι Ολυμπιακός Β' εδώ πάνω. Και κάνει έδρα εδώ, ξέρεις, Θεσσαλονίκη. Σε ένα ξενοδοχείο. Προκαλούν. Ναι, και είναι παιδάκια, Γιώργο, που θα τρέχουν να τα βγάζουν μπαμπάδες από τη φυλακή. Άκου να δεις, σου λέω. Τα ξέρουμε, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εντάξει, τα γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε όλα αυτά, ναι. Και μετά ξέρεις τι το άσχημα είναι. Θα βγουν και θα πούνε να φταίει ο κόσμος του ΠΑΟΚ, να κάνανε το ένα, κάνανε το άλλο. Κατάλαβες. Όλα γίνονται, έχουν ένα σκοπό. Έχουν ένα σκοπό που γίνονται όλα αυτά. Στόχο 100%, αλλά επειδή δεν έχουμε βουλευτές. Δεν έχουμε βουλευτές. Είναι ανύπαρκτοι βουλευτές μας. Δεν υπάρχει κανείς να βγει να μιλήσει. Εδώ βγήκε ένας ο Σιμόπουλος και βγήκε κατά του ΠΑΟΚ και μίλησε. Δηλαδή, μιλάμε να τρελαίνεσαι.
και κατά του Σαββίδη. Έκανε κριτική στο Σαββίδη γιατί λέει, δεν κάνει επενδύσεις. Αλλού ήταν αυτός από το διάστημα. Άλλος βουλευτής δεν έχει μιλήσει. Τίποτε, κανείς ρε φίλε. Τι δεν μιλάει κανείς. Καλά ρε, άμα ήταν Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός θα τρέχανε με χίλια. Για να πάνε να γλύψουν εδώ, πάνε να κάνει έδρα ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό και πρώτος έτρεξε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εγώ παιδιά επέγραψα. Εγώ θα υπογράψω, τι θέλετε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης πρώτος, ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως. Ο αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Να τρελαίνεσαι, Γιώργο. Πρέπει να τα λέμε αυτά. Καλά κάνεις Νίκο και τα λες για να τα ακούει και ο κόσμος, σας που τα ξέρει και ο κόσμος. Αλλά καλό είναι να υπάρχει μια φωνή και να ακούγεται. Και εγώ θα σταθώ πάλι σε αυτό που είπα, ότι όλα αυτά πρέπει να δυναμώσουν τους πάντες, να μας δυναμώσουν όλους, να μας ενώσουν, να μας συσπυρώσουν, να είναι κοντά στην ομάδα όλοι, έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτή η κατάντια, θα έλεγα, του ποδοσφαίρου. Και κάποια στιγμή ας ελπίσουμε και να ευχηθούμε ότι θα στρώσουν τα πράγματα. Δει λίγο αυτό δύσκολο και χλωμό, αλλά μακάρι τουλάχιστον υπάρχει μια φωνή δυνατή εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ, που είναι κόντρα σε όλο αυτό το κατεστημένο και βλέπεις το τι γίνεται. Ναι. Γιώργο, τώρα έχει διακοπή του πρωτάθλημα λόγω εθνικής ομάδας. Αλλά επειδή είναι ένα θεματάκι το οποίο νομίζω είναι καλό για τον ΠΑΟΚ αυτή η διακοπή, είναι καλό γιατί Ελ Καντουρί, Κρέσπο, Βαρέλα, όχι ο Ίγκανσο γιατί μάλλον δεν θα προλάβει, αυτοί οι τρεις, Ελ Καντουρί, Κρέσπο, Βαρέλα, θα είναι έτοιμοι μετά τη διακοπή. Είναι σημαντικό. Θα μείνει ο Ολιβέιρα, ο οποίος το παιδί έχει κάνει επέμβαση, θα αργήσει να μπει, και θα μείνει και ο Ίγκανσο, ο οποίος λέγεται ότι μπορεί τον Νοέμβριο να προλάβει, ας πούμε, μετά την άλλη διακοπή να είναι εντάξει. 100%. Άρα οι τρεις παίκτες όμως αυτοί, Κρέσπο, Βαρέλα και Ελ Καντουρί, είναι πολύ σημαντικοί για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Σε αυτή τη στιγμή. Θα έλεγα ότι είναι ευεργετική αυτό το χρονικό αυτό διάστημα που είναι υποχρεώσεις εθνικής ομάδος, γιατί υπήρχαν και πολλά παιχνίδια και στην Ευρώπη αλλά και στο πρωτάθλημα και υπήρχαν, όπως είπες και εσύ, έχουμε πολλούς τραυματίες. Ναι, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να επανέλθουν αυτά τα παιδιά. Να υπάρχει ηρεμία στην ομάδα, και όταν λέω ηρεμία, να μην υπάρχει αγωνιστική πίεση αποτελέσματος. Να μπορεί και ο Λουτσέσκου να δει σε τι κατάσταση βρίσκονται όλα τα παιδιά και πολύ περισσότεροι τραυματίες. Και νομίζω ότι αυτό το 15ήμερο θα είναι ευεργετικό για την ομάδα, έτσι ώστε όταν θα ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις σε 2 εβδομάδες, να είναι πολύ πιο πλήρης η ομάδα και πολύ πιο έτοιμη σε ό,τι έχει να κάνει το έμψυχο υλικό. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα να πω και το εξής, ότι θα έχει τη δυνατότητα ο προπονητής, βέβαια τώρα είναι σε άδεια, 2,5 μέρες σου έδωσε ρεπό και λογικό είναι αυτό, αλλά θα μπορέσει και ο προπονητής ίσως κάποιους παίκτες να τους δει λίγο καλύτερα. Θέλω να σε ρωτήσω για ένα παίκτη, γιατί ξέρω ότι τον παρακολουθείς, τον Κούτσια. Πιστεύεις, ναι, Γιώργο, ότι πρέπει να του δοθούν περισσότερες ευκαιρίες? Μήπως το παιδί δεν έχει πάρει τις ευκαιρίες που πρέπει? Κοίταξε να δεις, και ο Κούτσιας, το είπα και την προηγούμενη φορά, είναι από τα παιδιά που είναι πολύ ελπιδοφόρα και έχουν ένα απερίσιο ταλέντο και πολύ καλό έχει βγει από τις ακαδημίες. Κοίταξε να δεις Νίκο, εγώ το έχω πει ότι αυτά τα παιδιά, ναι, πρέπει να παίρνουν περισσότερες ευκαιρίες. Σίγουρα όταν υπάρχει η πίεση, υπάρχουν ποδοσφαιριστές πολλοί, είναι και για τον προπονητή λίγο δύσκολο, αλλά εγώ εμένα πάντα το σκεπτικό μου είναι ότι όταν βλέπεις ένα παιδί και ειδικά ένα νεαρό παιδί ότι το έχει, ανταπεξέλεγεται στις προπονήσεις, είναι όπως τον βλέπεις εσύ, νομίζω ότι πρέπει να πάρει τις ευκαιρίες. Βλέπουμε τώρα στα 2-3 τελευταία παιχνίδια βάζει τον Κωνσταντέλια. Εγώ δεν μένω αν είναι καλός ή δεν είναι καλός, αλλά σίγουρα είναι πολύ θετικό ότι αυτό το παιδί παίρνει χρόνο συμμετοχής, αποκτά εμπειρίες και πλέον από παιχνίδι σε παιχνίδι θα πρέπει και αυτός να δείξει και το χαρακτήρα που έχει αλλά και την ποιότητα που έχει σαν ποδοσφαιριστής. Κάτι ανάλογο είναι και ο Κούτσιας. Εγώ σου είχα ξαναπεί, το έχουμε ξανασυζητήσει, θεωρώ ότι ο Κούτσιας από τα παιδιά αυτά που έχουμε, από τα 4-5 τα που ακούγονται τώρα τελευταία, που είναι και πιο κοντά στην ομάδα, νομίζω ότι θα παίξει, θα πάρει τις περισσότερες ευκαιρίες και θα έχει και τις περισσότερες συμμετοχές. Ο Κούτσιας. Κούτσιας, ναι. Έλα ρε, με τρεις center four, με Ολιβέρα, Σφιντέρση και Ακπομ. Μπορώ, επειδή και το έχω δει το παιδί, αλλά από ό,τι μαθαίνω και ακούω και όλα, τον έχουν σε πολύ μεγάλη εκτίμηση και αυτό, να αγωνιστικά πάντα μιλάω, και πιστεύω ότι θα του δοθεί ευκαιρία και ίσως περιμένουν και την κατάλληλη στιγμή και το κατάλληλο time για να τον βάλουν μέσα, να το βάλουν αυτό το παιδί μέσα να παίξει. Μάλιστα.
Εντάξει, άρα είναι ευεργετική λοιπόν αυτή η διακοπή για τον ΠΑΟΚ, γιατί θα επιστρέψουν αυτοί οι παίκτες, έτσι, είναι σημαντικό. Και επίσης θέλω να σε ρωτήσω, Γιώργο, και κάτι ακόμη που αμέλησα στην αρχή, έπρεπε να σε το ρωτήσω. Έμαθε σήμερα για τον Τσουμάνι, έτσι? Έμαθα, ναι, και λυπήθηκα πάρα πολύ. Δεν έτυχε να το γνωρίσω το παιδί, αλλά δεν πάβει να είναι ένας συνάδελφος, θα το πω έτσι, ποδοσφαιριστής. Ναι, ναι. Στην ηλικία. Δυστυχώς δεν μπορεί να ξέρει κανένας πώς έφτασε σε αυτό το σημείο ή τι έγινε. Πάντως, ναι, ό,τι και να πούμε, είναι στενάχωρο με αυτό το περιστατικό που έγινε. Πραγματικά, συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Και τι να πω, μακάρι να μην γίνονται τέτοια πράγματα, δυστυχώς. Αλλά για ένα νέο παιδί πραγματικά ήταν πολύ λυπηρό αυτό που... 31 χρόνων, ρε φίλε. Είχε όλη τη ζωή μπροστά του. Και με τον τρόπο που έγινε, τουλάχιστον από ό,τι άκουσα στην τηλεόραση, ναι, πραγματικά είναι τραγικό, τραγικό. Δεν τραγικό, πραγματικά. Εντάξει, Γιώργο, κάτι άλλο δεν έχω να σε ρωτήσω. Τα είπαμε, τα ξαναπούμε κατά την Πέμπτη. Εκτός αν έχεις... Αν έχεις εσύ να πεις κάτι. Τίποτα. Αυτό που είπα εγώ είναι αυτό που είπαμε, είναι πολύ σημαντική διακοπή τώρα. Ο ΠΑΟΚ είναι μόνος, να το τονίζουμε, είναι μόνος πρώτος με 12 βαθμούς. Έχει κάνει μια εκπληκτική που, αν εξαιρέσουμε το πρώτο παιχνίδι, το άτυχο πρώτο αποτέλεσμα με τα Γιάννενα, είναι πρώτος. Έχουμε ένα ντέρμπι κορυφής όταν ξεκινάει η αγωνιστική με το Βόλο, ντέρμπι κορυφής. Ναι. Από εκεί και πέρα, εγώ, Νίκο, θα το ξαναπώ για μία ακόμα φορά, ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει, αν ο ΠΑΟΚ είναι σωστός και καλός μέσα στο γήπεδο και δείξει και δείχνει το χαρακτήρα που έχει σαν ομάδα και σαν προσωπικότητα και σαν DNA ομάδος, δεν μπορεί να τον χτυπήσει κανένας και δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Στα δύο παιχνίδια, εγώ θα σταθώ σε δύο παιχνίδια, και με την ΑΕΚ μέσα στην Τούμπα, αλλά και στο προχθεσινό με τον Όφη. Ο ΠΑΟΚ έκανε μια επιβλητική, έκανε δύο επιβλητικές εμφανίσεις και όχι μόνο σαν αποτέλεσμα, σαν αποτελέσματα, αλλά έδειξε πραγματικά και πόσο καλή ομάδα είναι και πόσο μπορεί να πρωταγωνιστεί στο φετινό πρωτάθλημα. Παίκτης του Αυγούστου, παίκτης Αυγούστου, βγήκε ο Πασχαλάκης, έχουμε και το σχετικό βιντεάκι, βγήκε ο Πασχαλάκης παίκτης του μηνός Αυγούστου για τον ΠΑΟΚ και νομίζω δικαιολογημένα βγήκε, ήταν τέτοια τα παιχνίδια τα οποία έπιασε και τα ευρωπαϊκά και λοιπά, ήταν πολύ καλός ο Πασχαλάκης, έτσι, δικαιολογημένα. Ήταν εξαιρετικός, είναι εξαιρετικός ο Πασχαλάκης, δηλαδή μια περίοδο εκπληκτική. Και μακάρι το παιδί να είναι γερό και να συνεχίσει έτσι και να εμπνέει εμπιστοσύνη και στην ομάδα, αλλά και να είναι σε καλή κατάσταση και ο ίδιος ο εαυτός του. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, όπως έχουμε πει πολλές φορές, το νούμερο ένα στην ομάδα να είναι καλό και να εμπνέει εμπιστοσύνη. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή ο Καλάκης, ναι, είναι ο κορυφαίος της ομάδος και του αξίζουν συγχαρητήρια. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε να δούμε και πρώτη αγωνιστική. Έγινε κλήρωση προαθλήματος στη Super League 2. Έχουμε και το πρόγραμμα πρώτη αγωνιστική. Λοιπόν, έχουμε και λέμε στο Βόρειο Όμιλο. Ολυμπιακός Βόλου Τρίκαλα. Απόλλων Λάρισας Βέρεια. Πιερικός Θεσπρωτός. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β με τον Κούγια πρώτη αγωνιστική. Έρε γέλιο που θα γίνει. Στη Λάρισα. Στο Αλκαζάρ. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β. Απόλλων Πόντου Αλμοπός Αριδέας. Ηρακλής Αναγέννηση Καρδίτσας. Νίκη Βόλου Ξάνθη και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Βόλου. Εδώ θέλω να σημειώσω, να μείνει λίγο η κάρτα, ότι στη Super League 2 αυτοί μάλλον είναι ή δεν έχουν ενημερωθεί ή είναι ηλίθιοι, δεν εξηγείται διαφορετικά. Όλο το πρωτάθλημα, έτσι όπως το ανακοινώσαν επισήμως, τον Ηρακλή τον έχουν τρίγλια. Δεν γνωρίζουν ότι ο Ηρακλής έχει αλλάξει ή τέλος πάντων υπάρχει διαδικασία αλλαγής. Όλοι το ξέρουν οι πάντες. Είχε ενημερωθεί η Super League 2. Δεν ξέρω αν το κάνουν επίτηδες. Τον Ηρακλή τον έχουν τρίγλια σε όλα τα επίσημα. Πρέπει να αλλάξει και να γίνει Ηρακλής. Ηρακλής Αναγέννηση Καρδίτσας, πρώτη αγωνιστική. Στο Καφτατζόγλιο θα παίξουν, από ό,τι μαθαίνω. Νίκη Βόλου Ξάνθη και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Βόλου. Αυτό είναι ο Βόρειος Όμιλος. Και στο Νότιο Όμιλο, βέβαια, συγγνώμη λίγο, κρατήστε λίγο το Βόρειο. Στο Βόρειο Όμιλο θα δείτε ότι την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή, όπως βλέπετε εδώ, ενώ ήταν, περιμέναμε να γίνουν κάποιες αλλαγές, κάποιοι να μπουν, να μην μπουν, να κάνουν, να ράνουν κλπ. Υπάρχει ρεπό, γιατί και η Καβάλα πήρε άδεια για το Βόρειο Όμιλο. Οι ομάδες είναι 17
από τη μια και 15 από την άλλη. Εδώ ότι έχει 2, 4, 6, 8 παιχνίδια συν ρεπό. Ο Νότιος Όμιλος έχει, πάμε στο Νότιο Όμιλο τώρα, θα δείτε ότι έχει 2, 4, 6, 8 παιχνίδια, 16 εδώ είναι, και πάμε να δούμε ποιο είναι τα παιχνίδια. Κηφισιά Ρόδος, Αστέρας Βλαχιώτη Ηρόδοτος, πέρασε και ο Ηρόδοτος, η ομάδα του Αυγενάκη, πέρασε και αυτή. Όφι Εράπητρας Παναθηναϊκός Β, Καλυθέα Επισκοπή, Λεβαδιακός Καραϊσκάκης, ο οποίος έμεινε στο Νότιο Όμιλο και δεν ανέβηκε στο Βόρειο. Δεν ανέβηκε στο Βόρειο, έμεινε στο Νότιο. Χανιά Καλαμάτα, Εργοτέλη Σεγάλεο και Διαγόρας ΑΕΚ Β. Δηλαδή εδώ μιλάμε, έχει γίνει η εγχείρηση της εγχείρησης. Πραγματικά σας μιλάω. Δηλαδή ο Καραϊσκάκης θα ανεβεί επάνω με τον Ολυμπιακό Βόλου. Με τον Ολυμπιακό Βόλου, ανεβάσαν τον Ολυμπιακό Βόλου επάνω, κρατήσαν τον Καραϊσκάκη κάτω και κάνανε 8-8. Έτσι πάει όλη η ιστορία. Και εδώ θα πρέπει να σας πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά είναι προς έρευνα και θέλω λίγο να το δείτε αυτό το θέμα. Είναι θέμα που ενδιαφέρει όσον αφορά τις ομάδες δηλαδή του πρωταθλήματος της Super League 2. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο το περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πρωτάθλημα το οποίο θα γίνει και αυτό σε δύο ομίλους, επαναλαμβάνω. Και όπως είδατε, σας είπα το πρόγραμμα. Αυτό ήταν το πρόγραμμα το οποίο είδατε πριν από λίγο. Ακού να δεις τι γίνεται. Να με Καβάλα παίρνει μια μέρα άδεια, την άλλη μέρα δεν παίρνει άδεια. Εδώ τα έχουν κάνει μπάχαλο. Πραγματικά έχει γίνει μπάχαλο η ιστορία. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Αλλά δώσανε και το πλήρες πρόγραμμα. Μπορείτε να μπείτε τώρα στο sfina.gr να δείτε το πλήρες πρόγραμμα του πρωταθλήματος Super League 2. Αλλά δεν υπάρχει καμιά καβάλα να περάσει. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8. Μάλιστα. Λένε πρώτος όμιλος και δεύτερος όμιλος. Τελικά είναι πρώτος όμιλος και δεύτερος όμιλος ή είναι βόρειος όμιλος και νότιος όμιλος? Τον Ολυμπιακό το φέρατε στο βόρειο όμιλο. Δηλαδή μιλάμε, να τρελαίνεσαι είναι. Τον Ολυμπιακό το φέραν στον βόρειο όμιλο, Ολυμπιακός Β. Ψαχνόμαστε δηλαδή για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Μάλιστα. Και δεύτερη αγωνιστική παίζει Βέρεια Ολυμπιακός Β. Ολυμπιακός Β με τον ΠΑΟΚ πότε παίζει? Με το ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, τέταρτη αγωνιστική παίζουν, παιδιά. ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, την τέταρτη αγωνιστική. Μάλιστα. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Αύριο 10 ώρα θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε. Κάντε κοινοποίηση το βίντεο. Κάντε κοινοποίηση το βίντεο, το δουν όλοι. Και αύριο θα πούμε κι άλλα. Έχουμε αποκαλύψεις αύριο το βράδυ, 10 η ώρα. Μαζί μας ήταν η S4 Security, S4 Premium Security Services, κορυφαία εταιρεία security στην Ελλάδα. Ήταν η νοσοκόμα στο σπίτι, 11-3-11, νοσοκόμα και γιατρός στο σπίτι ανά πάσα στιγμή. Ήταν τα ελαστικά Ζάντες Καπίταλης. Πρώτο όνομα σε Ζάντες Λάστιχα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μαρίνο Τύπα 43, αντί την Τζάμπο Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ήταν η οικοανταλλακτική, όπου φτιάχνεται όλες τις οικιακές συσκευές και τα ηλεκτρικά είδη. Εξορτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης. Μην τα πετάτε. Όλα φτιάχνονται από την οικοανταλλακτική. Pet Shop 88. Κάντε μία παραγγελία στο petshop88.gr. για τα κατοικίδια σας, για τις τροφές των κατοικιδίων, οτιδήποτε κάνετε, ένα ευρώ παρακαλώ από την δική σας την παραγγελία, πάει σε φιλοζωικές συνεργαζόμενες με το Pet Shop 88, μπράβο στο Pet Shop 88, και δωρεάν γεύματα σε αδέσποτες και σε 24 ώρες παραγγέλλετε και έρχονται στο σπίτι σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Μην ξεχνάτε, εδώ είναι Βοράς, παραμύθι δεν τρώμε. Εδώ είναι Μακεδονία, πρωτεύουσα Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, μια άλλη χώρα πιο πάνω. Λέγεται Βαρντάρσκα, με πρωτεύουσα τα Σκόπια. Αυτόν το θυμάστε πάντα. Οι ανιστόρητοι από εδώ θα μαθαίνετε. Θα παίρνετε μαθήματα. Καλό βράδυ σε όλους.